Λοιπόν, καλησπέρα, άλλη μια Πέμπτη. Τελευταία ή προτελευταία, μάλλον προτελευταία εκπομπή για φέτος. Και μαζί μου ο Θέμης ο Παυλόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Σμύρνης, επικεφαλής της Τροφής. Φίλε Θέμη, καλώς ήρθες. Μιλάμε, Νικό, και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να πω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Ξαναέρχεσαι. Ξαναέρχομαι. Να πω έτσι για τον κόσμο που ίσως να μην το γνωρίζει ή να μην το θυμάται, ότι η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση, αφότου ανακηρύχθηκα υποψήφιος δήμαρχος την πρώτη φορά με τη Στροφή, ήταν εδώ. Μου είχες κάνει την τιμή να με προσκαλέσεις και ήταν η πρώτη μου δημόσια εμφάνιση. Και τώρα ξαναξεκινάμε τον προεκλογικό μας αγώνα, αυτή τη μάχη, και είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακήρυξη για δεύτερη φορά τη δική μου στη γραμμή της αφετηρίας για τις δημοτικές εκλογές. Να πω επίσης, αν μου επιτρέπετε κάτι στο χαιρετισμό, ότι είμαστε κοντά σε όλους αυτούς που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές, τους πληγέντες, στους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο. Και επίσης, επειδή ο καύσωνας έχει ανέβει, είμαστε κοντά και στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται κάτω από συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Οπότε, με αυτό νομίζω ότι ολοκλήρωσα το. Να βάλω μια πινελιά στα προηγούμενά σου. Εκτιμώ το ευχαριστώ, αλλά νιώθω την υποχρέωση να καλώ τους επικεφαλείς των παρατάξεων, όπως έχει έρθει η κυρία Δελγιάννη, παλαιότερα ο Σταύρος Τζουλάκης, ο Γιώργος Κουτελάκης, ο Γιώργος Λαρίς και όλοι οι επικεφαλείς. Στο κομμάτι το ανθρώπινο, νομίζω ότι είχαμε 125 φωτιές σε 3-24 ώρα. Κάτι το οποίο και τον λιγότερο πονηρό νου τον κάνει τραχύποπτο. Ναι. Τον λιγότερο πονηρό νου, όχι τον πιο πονηρό. Να τελειώσει αυτή η ιστορία, να σταματήσει, να προσπαθήσουμε να προλαβαίνουμε αντί να καταστέλουμε. Και δυστυχώς και τα φαινόμενα τα παγκόσμια του θερμοκηπίου και οι κλιματικές αλλαγές δυστυχώς χειροτερεύουν αυτή την κατάσταση. Βλέπεις τι γίνεται στην Νότια Ευρώπη. Ναι, συμφωνώντας, θα πω ότι σίγουρα δεν μπορεί να είναι συμπτωματικό ή τυχαίο. Σίγουρα η κλιματική αλλαγή βάζει τις πυρκαγιές στην εξίσωση. Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι την ίδια στιγμή βλέποντας αυτά τα φαινόμενα, από όπου και αν προέρχονται, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι τόσο σε όρους αντιπυρικής προστασίας όσο και σε όρους εξοπλισμού. Ακριβώς και ανθρώπινο δυναμικό. Και ανθρώπινο δυναμικό, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά. Θα ξεκινήσω με τις εκλογές. Είσαι από τους ανθρώπους που θεωρώ πολύ κατάλληλο να μου απαντήσεις μία-δύο ερωτήσεις. Την ίδια ακριβώς ερώτηση την έκανα και στον Γιώργο τον Κουτελάκη στην τελευταία μας συνέντευξη, ο οποίος ποτέ δεν αρνήθηκε ότι προέρχεται από το χώρο της αριστεράς. Άνθρωποι Νέας Δημοκρατίας χαμηλών τόνων και με αρκετά ανοιχτό μυαλό, που συζητήσαμε λίγο το γιατί, ρε παιδιά, αυτή η μεγάλη διαφορά με την αξιωματική αντιπολίτευση, μου είπαν, άκου να δεις, Ραφάλ πήραμε, το μηχανισμό του κράτους ψηφιοποιήσαμε αρκετά, μια καλή κουβέντα δεν είπανε, ρε παιδί μου. Μήπως ήταν μάλλον πολύ τοξικός ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις εκλογές. Νομίζω ότι δεν είμαι ο καταλληλότερος να απαντήσω, γιατί δεν συμμετείχα στον κεντρικό σχεδιασμό ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά, όχι για να υπερασπιστώ τον δικό μου πολιτικό χώρο, θεωρώ ότι η κατεύθυνση η οποία δόθηκε ήταν να γίνει μια αντιπολίτευση η οποία θα είχε σημειακά γεγονότα. Δηλαδή, και όχι άδικα. Δηλαδή, είχε το θέμα των υποκλοπών. Στοχεύσατε τα αρνητικά, λοιπόν, αυτό στα αρνητικά. Μόνο. Στα αρνητικά. Αυτό που νομίζω έπρεπε να γίνει περισσότερο και πολλά άλλα ζητήματα, νομίζω, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, ο κόσμος ξέρει, και επίσης κρίθηκαν και κρυθήκαμε και εμείς ως αντιπολίτευση, σε τι όρους την κάναμε. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι υπήρχαν αμφίσιμα μηνύματα στο τι εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε, να δώσουμε ως πρόταση προγραμματική. Mm-hmm. Υπήρχε μια αμφισημία, ωστόσο πιστεύω ότι είναι ένα μείγμα, ένα αμάλγαμα κόπωσης κόσμου, και νομίζω ότι έπεισε περισσότερο το αφήγημα το επικοινωνιακό της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ο οποίος βεβαίως είχε όλα τα δεδομένα στα χέρια του, πολύ περισσότερη χρηματοδότηση, πολύ πιο εξειδικευμένους επικοινωνιολόγους. Αυτό νομίζω ότι έχει η διοίκηση. Ναι, και μέσα σε αυτό το κλίμα, ακριβώς, μέσα σε αυτό το κλίμα της κόπωσης, ο κόσμος επέλεξε να ανανεώσει. Βέβαια, ιστορικά να πούμε ότι δύο ευκαιρίες δεν υπάρχει ο ελληνικός λαός συνήθως. Άρα νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσουμε
την κυβέρνηση, mm-hmm. δεδομένου ότι πάντα επιδιώκει μια δεύτερη ευκαιρία και τη δίνει ο ελληνικός λαός. Να μείνω σε αυτό. Ο δεύτερος έτσι φρόνιμος λόγος που άκουσα είναι ότι τελικά ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας έπεισε αν είναι καλύτερος, αλλά ότι ήταν καλός. Και όταν ζήτησα μία ερμηνεία, μου υπόθηκε ότι συνήθως όταν προσπαθούμε κάποιον να τον κερδίσουμε, λέμε τι θα κάναμε εμείς καλύτερα. Δηλαδή, να χτίζαμε επάνω στου αλουνού το καλό. Αυτό δεν το κατάλαβε πολύ η κοινωνία, αν το προσπαθήσατε να το περάσετε. Ναι, αυτό ακριβώς είπα πριν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και προγραμματική πρόταση και προγραμματικές αιχμές. Το γιατί βγήκε αυτή η αμφισημία προς τα έξω είναι ένα θέμα προς ανάλυση. Ακόμα δεν έχει κάτσει ο κουρνιαχτός. Θα κάτσουμε να το δούμε, όλος ο πολιτικός μας χώρος, να το αναλύσουμε. Έχει συνέδριο και εκλογή Προέδρου στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο θα λυθούν όλα. Οπότε όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα δούμε τι δεν πήγε τόσο καλά. Mm-hmm. Ωστόσο επιμένω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ εμπροκειμένου είχε και προγραμματικές αιχμές και πρόγραμμα το οποίο αρθρώθηκε από τον ιστορικό ηγέτη του και με έναν τρόπο πάρα πολύ δραστήριο. Δηλαδή γύρισε όλη την Ελλάδα, έκανε μια πάρα πολύ έτσι εργώδη προσπάθεια. Ακόμα δεν μπορώ να καταλήξω στο τι πήγε τόσο στραβά. Νομίζω ότι κανένας δεν έχει την απόλυτη απάντηση. Θεωρώ όμως ότι είναι όλο αυτό το μείγμα της αμφισημίας, της κόπωσης του κόσμου, της σταθερότητας που επιδιώκει και της δεύτερης ευκαιρίας που δίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι αυτό επηρέασε την εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων. Να πάμε λίγο με μια έτσι σέντρα προς τα δικά μας. Θεωρείς τελικά ότι αυτή η προσέγγιση της απλής αναλογικής, η οποία φάνηκε ότι καταψηφίστηκε, την οποία βέβαια αυτή την τετραετία στην τοπική αυτοδιοίκηση και εσείς ειδικά τη ζήσατε, καταψηφίστηκε διότι ο κόσμος την αρνήθηκε ή γιατί ο κόσμος δεν ήταν έμπειρος ή έτοιμος να νιώσει τις πολιτικές συμπράξεις? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και έχει μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ δύσκολη απάντηση. Mm-hmm. Μέσα στην ερώτησή σου υπάρχουν και οι απαντήσεις. Η απλή αναλογική, κατά τη γνώμη μου, και για όποιον, και νομίζω και ο πολιτικός μου χώρος το υπερασπίζεται ακόμα, είναι διαφορετικό σε όρους εκλογικής τακτικής. Η εκλογική τακτική πάνω στη συγκυρία που βρίσκεται, την πολιτική συγκυρία και τη χρονική που βρίσκεται η πολιτική κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι σε κάθε περίπτωση είναι μακράν το καλύτερο πολιτικό σύστημα, το πιο αναλογικό, και αυτό γιατί. Γιατί διευρύνεται η δημοκρατία. Μπαίνουν στο παιχνίδι όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις και εκφράζονται. Αναζητούν συνέργειες. Στην παρούσα φάση ο ελληνικός λαός και για λόγους κόπωσης, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Κόπωσης γιατί, αφού κλείσαμε μία τετραετία με κυβέρνηση η οποία δεν κουνήθηκε και έφτασε μέχρι τις εκλογές. Κόπωση από τι? Κόπωση από την δεκαετή κρίση και από την αμέσως μετά επιδημιολογική κρίση. Το κοινωνικό σκέλος, λοιπόν. Ναι. Ακριβώς. Άρα η συζήτηση με έναν τρόπο μεταχρονολογήθηκε στις καλένδες πολιτικά. Mm-hmm. Εμείς όμως το είχαμε βάλει πολύ νωρίτερα και έπρεπε να το υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή τη βάση κάναμε μια πολιτική πρόταση, υποστηρίξαμε την επιλογή μας. Αυτό δεν πήγε καλά. Αποδείχθηκε ότι ο κόσμος στην παρούσα φάση και δεν είναι έτοιμος. Παίρνω αυτό που έλεγα και πριν, κάποια από τα λεγόμενά σου, και τον δυσκόλευε να μην έχει ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό το είδαμε, αυτό το ξέρουμε πια. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ευκαιρία δεν είναι χαμένη για το μέλλον. Μπορεί να ήταν τώρα. Πρέπει να αναζητηθεί ξανά η δυνατότητα να εκφραστεί ο ελληνικός λαός με απλή αναλογική και στους Δήμους. Και μπορούμε να συζητήσουμε και. Θα πάω σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε και οι δύο, γιατί το έχουμε συζητήσει και εκτός αέρα, ότι υπήρξαν σημεία της απλής αναλογικής, τα οποία κρατήθηκαν και με το καινούριο εκλογικό νόμο. Θα τα πούμε στην πορεία της συζήτησης. Πάμε λίγο στο κομμάτι το δικό μας. Κυρίως εσύ, αλλά και εμείς, ζήσαμε την εφαρμογή της απλής αναλογικής στη Νέα Σμύρνη. Ζήσαμε καταστάσεις που χρειάστηκε η πλειοψήφος του Προέδρου. Ζήσαμε θέματα τα οποία έχασε η Δημοτική Αρχή και ζήσαμε και θέματα τα οποία πέρασε η Δημοτική Αρχή, γιατί δεν υπήρξε η ομοφωνία από την πλευρά σύσσωμης της αντιπολίτευσης ή δεν υπήρξαν οι παρόντες ή υπήρξαν μερικά λευκά τα οποία χαλάσαν το τελικό επιθυμητό σας αποτέλεσμα. Πιστεύεις, και βέβαια όλα αυτά μέσα στο νόμο πλαίσιο, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει
την ακυβερνησία που υπόθηκε ότι μπορεί να φέρει απλή αναλογική. Περιέγραψε μου λίγο εσύ αυτές τις διαδικασίες, πώς τις έζησες και πόσο εύκολο ήταν να μπορέσεις να συνεννοηθείς με την αντιπολίτευση όλη, έτσι ώστε αυτή η απλή αναλογική να έχει ρίζες και κακούς. Ναι, η δική μου η άποψη ως υπέρμαχου της απλής αναλογικής, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, έχω αρθρογραφήσει πάρα πολλές φορές. Φυσικά. Σε συνεντεύξεις που τοποθετούμε αναφανών υπέρ της απλής αναλογικής, είναι ότι αν δεν είχαμε την απλή αναλογική στη Νέα Σμύρνη, θα ήταν η κατάσταση πολύ χειρότερη. Mm-hmm. Και αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή, παρότι επεδίωξε να βρει ενισχυμένη πλειοψηφία, δεν κατάφερε ακόμα και στις χειρότερες τις μέρες, που νομίζω τις βιώνουμε όλοι μας, και αυτό αποτελεί και μια πολιτική κριτική για το, συνολικά για το έργο της, δεν κατάφερε να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών. Την ίδια στιγμή, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί η δουλειά της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να κάθεται στα έδρανα και να ακούει και να καταψηφίζει, τουναντίον είναι να ακούει, να δίνει λύσεις, να ακούει τις προτάσεις των πολιτών και να τις μεταφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να παίρνουν αποφάσεις στη βάση των αναγκών του. Και να προσπαθεί να αλλάζει την πορεία όπου δεν της αρέσει, όπου δεν συμφωνεί, των προτάσεων της Δημοτικής Αρχής. Επειδή η Δημοτική Αρχή, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη τη δική μου, ενώ της δικής μου Δημοτικής Παράταξης, που ανήκω και εγώ σε αυτήν, ήταν πρόχειρη, ήταν αναποτελεσματική, ήταν σε μια κατεύθυνση συντηρητική, αντιδραστική, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να στήσουμε αντιπολιτευτικά μέτωπα, δίνοντας γόνιμες προτάσεις, έτοιμες λύσεις, με τις υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης και νομίζω στις περισσότερες φορές τα καταφέραμε, στο έδαφος βέβαια της απλής αναλογικής. Αν δεν υπήρχε απλή αναλογική, αποφάσεις όπως ας πούμε η δημιουργία σταθερού σημείου για διενέργεια rapid test για τον κορονοϊό, για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους εργαζόμενους σε εκπαιδευτικές δομές, δεν θα περνόταν ποτέ. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν, στο κενό του νόμου τότε, η κυβέρνηση δεν κάλυπτε αυτό το 5 ευρώ ή 10 ευρώ αυτού του ταχύ τεστ για τον κορονοϊό, δεν έδινε τα χρήματα. Άρα οι γονείς για τα παιδιά τους έπρεπε να δώσουν από την τσέπη τους χρήματα. Αυτό λοιπόν, αν δεν ήταν η αντιπολίτευση να στήσει, με δική μας πρόταση Στροφής Νέας Μήνης, να στήσει ένα τέτοιο αντιπολιτευτικό μέτωπο, να κάνει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, δεν θα συνέβαινε ποτέ. Mm-hmm. Και μια σειρά από άλλα παραδείγματα. Τα ξέρετε τα περισσότερα, και τόσο για τις σκοπές των δέντρων, και συμβολικά για την καταψήφιση των προϋπολογισμών. Και πολλά ακόμα άλλα. Και για το ΕΑΙ του Δημοτικού Συμβουλίου, ακριβώς, που είναι λίγο ακριβώς, διαδικαστικό ζήτημα. Ακριβώς. Σε άλλα δεν τα καταφέραμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το μοσαϊκό, η πολιτική ανθρωπογεωγραφία των Δημοτικών Συμβούλων, ακόμα και των ανεξάρτητων, δεν μπορεί να είναι στην ίδια κατεύθυνση με εμάς. Οπότε κάποιες φορές διαφώνησαν. Και... Να μείνω λίγο σε αυτό. Και θα σου κάνω μια αμυγός δημοσιογραφική ερώτηση. Υπήρχαν φορές που αυτές οι διαδικασίες δεν προχώρησαν για μικροκομματικούς ή για μικροπολιτικούς λόγους. Και να πω και ένα παράδειγμα. Πάντοτε κάποιος έχει μία πρόταση, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μεγένεση δεν έχουμε, κάποιος έχει μία πρόταση. Υπήρξαν λοιπόν φορές που ένα τμήμα της αντιπολίτευσης δεν συμμετείχε απλά γιατί δεν άρεσε η πηγή της πρότασης. Δηλαδή είχε μία πρόταση ο Παυλόπουλος και είπε το κουκουέ, έλα μωρέ, τώρα θα στηρίξω την πρόταση του Παυλόπουλου, όχι. Ή για να μην βάζω τον Παυλόπουλο, να βάλω τον Κουτελάκη, να βάλω τον οποιονδήποτε. Υπήρξαν φορές λοιπόν που μπορεί να χάθηκαν τέτοιες προσπάθειες για τόσο μικροπολιτικούς λόγους. Ναι, δεν ξέρω αν είναι μικροπολιτική ή είναι από θέση αξιών ή αρχών πολιτικών. Δεν θέλω να το ονομάσω, να το αυτίσω έτσι. Σέβομαι το ερώτημά σου. Ναι, υπήρξαν. Για παράδειγμα, να δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο κάναμε αρκετή διεργασία, Δημήτρη. Η κατάθεση εναλλακτικού σχεδίου του προϋπολογισμού το 2022. Εμείς κάναμε μια πολύ καλή δουλειά, θέλω να πω οι άνθρωποι στη Δημοτική Κοινή Στροφή Νέας Μύρνης, και αναδιατάξαμε γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ μια σειρά από κωδικούς, ήταν περίπου 50-60. Mm-hmm. Αυτούς τους κωδικούς τους θέσαμε υπόψη της υπόλοιπης αντιπολίτευσης και φυσικά ζητήσαμε τη στήριξή τους, έτσι ώστε δεν έφτασε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν πέρασε. Ναι, ενώ ήταν ισοσκελισμένο. Κάποιοι κωδικοί δεν είχαμε εμείς στο Μητρό υποχρεώσεων πρόσβαση, κάποιοι κωδικοί ήταν σημασιοποιημένοι ήδη, ήταν δεσμευμένοι. Αυτό ήταν που τελικά δεν έφτασε για να εγκριθεί από τις δημοτικές υπηρεσίες. Όμως όταν ζητήσαμε τη στήριξη από τις υπόλοιπες δυνάμεις, για λόγους αρχής κάποιες δυνάμεις διαφώνησαν τόσο στην κατεύθυνση του προϋπολογισμού όσο και
σε αυτή καθ' αυτή από αρχής. Δηλαδή ότι δεν είναι, εμείς δεν συμφωνούμε με τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και άρα δεν θα το στηρίξουμε. Δίνω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Αυτός όμως δεν είναι μικροπολιτικός λόγος, τον αντιλαμβανόμαστε. Ως κεντρικό. Αλλά υπήρχε πάντοτε επιχείρημα, δεν ήταν. Υπήρχε πάντοτε. Το επιχείρημα κρυμμένο, πίσω από το επιχείρημα να κρύβεται όχι, μια κάτι. Όχι, εμένα μου δίνεις και ένα πολύ, πολύ καλό, έτσι, πολύ καλή πάσα να πω ότι είχαμε μια πολύ έντιμη σχέση με όλες τις δυνάμεις. Η μεγάλη εικόνα αυτή ήταν. Της αντιπολίτευσης. Πάρα, ναι, ναι, χαίρομαι που βγαίνει προς τα έξω, γιατί ήταν και πολιτική, είχε πολιτικούς όρους αυτή η σχέση, δεν είχε μικροπολιτικούς, ούτε είχε παραγωγικούς λόγους, ούτε λόγους εντυπωσιασμού και στήρας αντιπολίτευσης, και με την αξιωματική αντιπολίτευση που, ή του Γιώργου του Κουτελάκη, της ποιότητας ζωής και της παράταξής του, και με την πόλη ανάποδα κατά περίπτωση, και με την ανατροπή στην πόλη, και με τη λαϊκή συσπήρωση, καταφέραμε, και είναι πολύ σημαντικό και για τον πολιτικό διάλογο και τον πολιτικό πολιτισμό της πόλης αυτής εδώ και της ανθρωπογεωγραφίας. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να συναντώνται και να παραμένει η Νέα Σμύρνη μια κυψέλη πολιτικής συνεννόησης. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν όμως, για να επιστρέψω και να το συνδέσω με το προηγούμενο ερώτημά σου, δεν το γέννησε απολύτως τίποτα άλλο. Το γέννησε, αυτό υπήρχε, απλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις γέννησε η απλή αναλογική. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα για να μπορούμε να περάσουμε και στην επόμενη, να μπορούμε να διευρύνουμε, να συνεννοηθούμε περισσότερο και να διευρύνουμε τη συνεννόησή μας και άρα και δυνητικά τις δυνατότητες που έχουμε να διοικήσουμε το Δήμο. Ναι. Πριν πάμε σε αμεγώς κοινωνικά θέματα, γιατί προφανώς και αυτοί που θα μας ακούσουν θέλουν να έχουν και μια εικόνα και για το πρόγραμμά σας και για το τι λύσεις προτείνετε, να πάμε λίγο στον νέο εκλογικό νόμο, ο οποίος, όπως έχουμε πει και σε κατηδίαν συζητήσεις μας, κράτησε κάποια στοιχεία από την απλή αναλογική. Είναι ένας νόμος ο οποίος είναι ο νόμος του μπόνους, να το πούμε έτσι, σε ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα έχει 35 έδρες, με την δημοτική αρχή να παίρνει τις 21 και οι υπόλοιπες να κατανέμουν. Τα δύο τρίτα. Μάλιστα, εσύ μου είπες ότι ο συγκεκριμένος νόμος επιτρέπει τις συγχωνεύσεις παρατάξεων, πράγμα το οποίο ο παλαιότερος νόμος δεν επέτρεπε. Και επίσης δίνει και την ευκαιρία μεταξύ μετεκλογικά, υπό προϋποθέσεις, κάποιος από μια παράταξη να βρεθεί σε θέση διοίκησης. Ισχύουν αυτά, πες μου λίγο τη γνώμη σου για αυτά τα δύο σημεία. Ναι. Όχι. Αν τα βλέπεις αναπτυξιακά παραγωγικά, αυτό ναι, θέλω. Το μόνο παραγωγικό στοιχείο που έχει αυτός ο νόμος είναι μετεκλογικά σε όρους σύνθεσης, ότι μπορεί να επιτρέψει. Εμείς δεν συμφωνούμε με τις συμπράξεις άρων-άρων, okay, αλλά συμφωνούμε με τη δυνατότητα που μπορεί να έχει η δημοτική αρχή, όποια εκλεγεί, να συνεργαστεί με κάποια δύναμη της αντιπολίτευσης, με την επίνευση όλων, με την έγκριση όλων ή του μεγαλύτερου μέρους. Θέλει τα δύο τρίτα. Ναι, το δύο τρίτα της κάθε παράταξης που συνεργάζεται, άρα δίνει αυξημένο πολιτικό κύρος και κεφάλαιο. Μπορεί να συνεργαστεί λοιπόν και να δώσει θέση διοίκησης που αυτό δεν συνέβαινε. Είναι το μόνο θετικό κατά τη γνώμη μου στοιχείο. Κατά τα άλλα, η αντιπροσωπευτικότητα μειώνεται, διότι μειώθηκαν οι ένδρες από 41 σε 35. Βάζει πάλι το όριο το κατώτατο του 3%, να θυμίσω ότι η ανατροπή στην πόλη μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μύρνης με τον επικεφαλής της, εξέλεξε ένα Δημοτικό Σύμβουλο με 1,93. Στην δεύτερη κατανομή δεν ήταν αυτό. Ακριβώς. Και κατάφερε ο Γιώργος Οικονόμου να εκλεγεί και να εκφράσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος πήρε 700 ψηφοδέλτια. Δεν είναι αμεληταίο. Okay. Είναι ένας ολόκληρος πολιτικός χώρος. Δικαιούνται φωνή, βέβαια. Αυτό λοιπόν το κατώτατο το όριο του 3% νομίζω ότι θα δοκιμάσει πάρα πολύ την αντιπροσωπευτικότητα και την έκφραση του και αντίστοιχη ενίσχυση άλλων παρατάξεων. Νομίζω και πολύ ανάποδα από έναν έβγαλε δύο. Ακριβώς. Το ΚΚΕ αντίστοιχα έβγαλε δύο. Είχαμε δηλαδή μεγαλύτερο πλουραλισμό και εντός των παρατάξεων. Και εμείς πέντε. Και εσείς πέντε. Να δώσω να καταλάβει ο κόσμος τώρα, να δώσουμε να καταλάβει τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Εμείς που έχουμε πέντε και πήραμε κοντά στο 12,5%, σήμερα με αυτόν τον αριθμό των συμβούλων που προβλέπει ο νέος νόμος και με το πλειοψηφικό σύστημα, θα είχαμε τρεις. Mm-hmm. Και αντίστοιχα η δύναμη θα παίρναγε στην. Θα παίρναγε στη δημοτική αρχή. Διότι η δημοτική αρχή. Η αξιωματική αντιπολίτευση στα τότε ποσοστά πόσους θα είχε σήμερα, είσαι πρόχειρος. Ναι, βέβαια. Θα είχε 5 και οριακά 6. Και σήμερα έχει 11. Σήμερα έχει 10. 10. Άρα φθορά, αποκεφαλισμός από την αντιπολίτευση. Ναι. Μείωση αντιπροσωπευτικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται με 300 και 400 σταυρούς, δεν θα εκλεγούν. Δηλαδή, ναι, βέβαια, και αυτό σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, 400 άνθρωποι είναι πολλοί άνθρωποι. Πολύ περισσότερο μια δύναμη η οποία παίρνει 8.000 ψήφους. Δηλαδή, 8.000 ψήφους στη Νέα Σμύρνη, όταν ή 4.000 που πήραμε εμείς, να έχει 2 και 3 συμβούλους,
είναι πάρα πολύ λίγο κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι αυτό θα ανέβασε και θα ανέβασε ακόμα περισσότερο και το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εγώ συζητώντας με πολλούς συναδέλφους μου, είδα ότι είπαν ότι και παλιότερους, πιο έμπειρους, αλλά και καινούριους, θεώρησαν ότι είναι μια πολύ, πολύ, πολύ σημαντική και προαγωγική εμπειρία για την πολιτική του συγκρότηση. Είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά, κανείς δεν μπορεί να τα θέσει, βεβαίως. Και κάποιοι πιο παλιοί, παλιότεροι από μένα, που έχουν ζήσει και το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής πλειοψηφίου συστήματος, είπαν ότι αυτή η τετραετία ήταν η μητέρα όλων των μαχών. Είναι σαν να ζήσαμε τρεις και τέσσερις θητείες μαζί. Χωρίς υπερβολή, έτσι έλεγαν. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στα καθημάστε. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν από το κομμάτι το οικονομικό του Δήμου. Επειδή παρακολουθείς και εσύ social media, παρακολουθώ και εγώ, αφουγκαζόμαστε την κοινή γνώμη. Υπάρχει μία αίσθηση λοιπόν ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι καλά. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο Πολίτης ο Συρίγος, είπε ότι ένα ταμιακό υπόλοιπο αυτή τη στιγμή, τονίζω ταμιακό υπόλοιπο, είναι 7 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις, ο κόσμος παίρνει περιορισμένες πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη, μας κόψαν το ρεύμα. Παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε πληρώσει τα κηλικία 2 μήνες. Παραδείγματος χάρη, κάντε λίγο οικονομία. Και βγάζει ένα συμπέρασμα, λεφτά δεν υπάρχουν. Είναι αυτή η εικόνα για σένα? Η εικόνα είναι η εξής. Ναι, ποια είναι? Ότι 7 εκατομμύρια ταμιακά διαθέσιμα μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτό, όπως ξέρει και ο πρωτοετής φοιτητής σε ένα οικονομικό τμήμα, αυτό μπορεί να είναι τελείως πλασματικό και ονομαστικό. Σκαμπέρα, προστάσω αυτό. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Mm-hmm. Είναι μετρήσιμο πόσο θα προστάζουμε, έτσι. Είναι απόλυτα μετρήσιμο, αλλά αν το πεις με αυτόν τον τρόπο τον πλαστικό που μου ανέφερε ότι το είπε ο εν λόγω αντιδήμαρχος, μπορεί και να περάσει. Mm-hmm. Σε εμάς που είμαστε γνώστες, καταλαβαίνουμε ότι οι δεσμεύσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι οφειλές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα και θα αναφέρω δύο πολύ συγκεκριμένες δαπάνες. Η μία είναι το 1 εκατομμύριο που καλούμαστε να πληρώσουμε μετά την αγορά του 1/3 για το έκτον υπηαγωγείο στον ιδιοκτήτη που το έκτον στην Μήμαντος και Παρασκευοπούλου και το άλλο είναι τα 6 εκατομμύρια ευρώ της εστίας. Καλά, μπορεί να τα περάσουμε και σε διαφορετικές χρήσεις, όπως ξέρεις, έτσι, σε μια ρύθμιση. Δεν διαφωνώ, αλλά αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα είναι η φωτογραφία μια στιγμή. Άρα θα μας ακολουθήσουν και τον επόμενο χρόνο. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, μπορεί να δηλώσει κάποιος, εν προκειμένου αντιδήμαρχος, ότι εντάξει, έχουμε αυτό. Απ' την άλλη, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τον προϋπολογισμό είναι το εξής. Βλέπουμε, μάλλον εξ αφορμής προϋπολογισμού για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Βλέπουμε ότι έχει κάνει 7-8 αναμορφώσεις. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει αυτό που λέμε συνέχεια, που κάνουμε συνέχεια κριτική ως Δημοτική Κίνηση Τροφή Νέας Μήνης, ότι δεν υπάρχει ένα στοχευμένο πρόγραμμα, ένα συνεκτικό πρόγραμμα με συγκεκριμένη προτεραιοποίηση που να έχει ένα στόχο πολύ, πολύ, πολύ προαγωγικό, αναπτυξιακό, μελετημένο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ακριβώς για το λόγο ότι υπάρχουν μεταχρονολογημένες υποχρεώσεις, δεσμεύσεις, παίρνουμε και βλέπουμε ότι μετακινούνται διάφοροι κωδικοί, συγκεκριμένοι, χρήματα. Έχουμε και απαιτήσεις, με συγχωρείς. Ακριβώς, και απαιτήσεις. Μπορεί ξαφνικά να μπουν και 150.000 από το δημόσιο. Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις υποχρεωτική αναμόρφωση. Ακριβώς. Χωρίς να την περιμένεις. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είναι ένα μείγμα, πολύ σωστό. Έτσι, ακριβώς αυτό. Και όπως ακριβώς το λες είναι. Αν βάλεις και άλλα από πάνω, καταλαβαίνεις ότι αυτό δείχνει μια προβληματική λειτουργία. Δείχνει μια λειτουργία που δείχνει τουλάχιστον αμηχανία, για να μην πω πρόβλημα. Μου έδωσες μία πάσα για την εστία. Θα ήθελα να το ρωτήσω λίγο πιο κάτω, αλλά ευκαιρίες δοθήσεις θα τη ρωτήσω. Ποια είναι η θέση της τροφής για την εστία? Στο 6 εκατομμύρια. Είναι πολύ συγκεκριμένη. Την έχουμε πει και στον ίδιο τον πρόεδρο το 2018, όταν έκανα επίσημη επίσκεψη ως νέος επικεφαλής τροφής. Την έχουμε κάνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ καθαρά. Εμείς λέμε ότι το σχολείο πρέπει να παραμείνει στην θέση που βρίσκεται και άρα στην ιδιοκτησία της εστίας. Από την άλλη, αυτό δεν μπορεί να έρθει από μόνο του. Θα πρέπει να συζητήσουμε με κανένα τρόπο εκβιαστικά, με κανένα τρόπο με βιασύνη, να συζητήσουμε τους όρους. Πάει κουστούμι. Αναγνωρίζουμε λοιπόν την απέτηση της εστίας
και απλά θα πρότεινε, αν ήσουν στη θέση του Δημάρχου, μία συζήτηση επί του οικονομικού τρόπου εξόφλησης. Τρόπο εξόφλησης, αλλά σε πρώτη φάση αυτό πρέπει να δούμε, το αναγνωρίζουμε. Και αναγνωρίζουμε ότι και αυτό, και ακριβώς, αυτό το αναγνώρισε, το επιδίκασε η ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς λέμε το εξής, ότι η εστία θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ανοίξει τα χαρτιά της στο τι θέλει ακριβώς, γιατί εμείς δεν την ξαναείδαμε, δεν την ξαναπαντήσαμε από τότε. Mm-hmm. Παίρνουμε σαν on paper, ας πούμε, και σαν απαντήσεις από τον αναπληρωτή δήμαρχο, ούτε καν από τον δήμαρχο το τι συμβαίνει. Δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, άρα θα πρέπει να δούμε τι θέλει και να ανοίξει τα χαρτιά της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με το μίσθωμα, πόσο θέλει να νοικιάζει με από το μήνα, και στο εξής. Γιατί είναι εξωφρενικό. Αυτά τα χρήματα, τα 450-400 χιλιάρικα που ζητάει, είναι, που μάλλον πληρώναμε μέχρι τώρα, είναι εξωφρενικά. Αλλά συμφωνήσω ότι το τίμημα είναι πολύ υψηλό. Το τίμημα των 380.000, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάρα πολύ υψηλό. Mm. Δεν νομίζω ότι κανείς, σόφρον άνθρωπος, πολύ περισσότερο πολιτικός ο οποίος ασχολείται με την πόλη, με τα ποσά, ξέρει ότι, καταρχάς να πούμε κάτι για να το ξέρει ο κόσμος, το φαινόμενο του να είναι ένα ιδιόκτητο κτίριο και να επινοικιάζεται από δημοτική, από έναν δήμο, είναι πάρα πολύ σπάνιο και είναι μοναδικό εδώ που έχουμε φτάσει. Άρα δεν έχει ξανααντιμετωπιστεί. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση αυτή που βιώνουμε. Είναι και αρκετά ευαίσθητη, γιατί είναι αρκετά το πολιτιστικό χαρακτηριστικό εκεί που είναι πολύ έντονο στη Νέα Σμύρνη και στην κοινωνία. Και το εθνικό και το τοπικό, γιατί η εστία είναι σε μια θέση πάρα πολύ προνομιακή και για την περιοχή, για τους περίοικους και για τα παιδιά. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει το μίσθωμα να προσδιοριστεί σε ένα δίκαιο ποσό το οποίο θα συναποφασίσουμε, θα ομονομήσουμε. Και το εξάρι. Θα απαντήσω για το εξάρι, γιατί αυτό πάει μαζί. Το εξάρι θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο ακριβώς, με ποιον τρόπο θα αποκληρωθεί, σε πόσο χρόνο και κατά τη γνώμη μου, εγώ το είχα πει και στον Πρόεδρο, θα πρέπει να γίνει ένα κούρεμα. Και θα πρέπει να γίνει ένα κούρεμα ακριβώς για το λόγο που ανέφερα πριν, ότι αυτά τα 380 χιλιάρικα τα πλήρωνε η περιφέρεια. Τα κληρονομήσαμε στο Δήμο. Δεν τα αναγνωρίσαμε, γιατί αν τα αναγνωρίζαμε θα σήμαινε de facto ότι αναγνωρίζαμε την ιδιοκτησία. Υποκείμενη και υπερκείμενη. Φυσικά. Άρα λοιπόν εδώ. Είναι και νεοεκλεγής ο Πρόεδρος, δηλαδή έχει και όλη την. Πρέπει να συζητήσουμε και το συνολικό. Όχι μόνο στον τρόπο αποπληρώμης που πρέπει να είναι να μας διευκολύνει για να μπορούμε να έχουμε βιωσιμότητα στο γυναικείο του χρόνου αυτής της κατάστασης και να μην φύγει παιδί, να μην συγχωνευτούν τμήματα. Να μην φύγουν παιδιά, αλλά και γιατί είναι δίκαιο και για το Δήμο. Εγώ λέω πάντα, και εμείς λέμε πάντα, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά όταν προσπαθείς να πάρεις τα πάντα από κάποιον ο οποίος έχει την καλή διάθεση. Σήμερα έχουμε την καλή διάθεση. Mm-hmm. Θέλεις, γιατί βρισκόμαστε προένας συντελεσμένο. Ως Δήμος, μου λες, έχουμε την καλή διάθεση. Έχουμε την καλή διάθεση ως Δήμος και ως πολιτικές δυνάμεις και ως τοπική κοινωνία. Όλη η τοπική κοινωνία είναι πλειοψηφική άποψη που λέει να μείνει εκεί. Η εστία θα σου έλεγε όμως ότι μέχρι σήμερα οι διαχειριστές είχαν και υποχρεωμένοι από τον νόμο, όπως ξέρεις, τη χειρότερη δυνατή. Κυρίως υποχρεωμένοι από τον νόμο. Ναι. Ξέρεις ότι πρέπει πάντοτε να πηγαίνεις στο επόμενο επίπεδο. Το πρόβλημα είναι οι διαχειριστές λοιπόν, Δημήτρη. Όχι, ο νόμος είναι το πρόβλημα. Ναι, ο νόμος είναι το πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα είναι ποιος διοίκησε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως. Και αν το αντιμετώπισε το πρόβλημα κοινωνικά, πολιτικά, σοβαρά, έβαλε στο παιχνίδι. By the book. Ακριβώς. Έβαλε στο παιχνίδι όλες τις δυνάμεις να συνεννοηθούν. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και έχει ευθύνη η Δημοτική Αρχή, η οποία δεν προσήλθε στο τραπέζι σοβαρά και δεν πρόσθεσε πολιτικό κεφάλαιο, καλώντας και τις υπόλοιπες. Και τώρα οι δύο στο έδαφος έκλεισαν ολικά. Ίσως καθόλου κοινωνικά. Καθόλου κοινωνικά, απολύτως. Έχει ευθύνη και θεωρούμε ότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει να μπούμε και με τη νέα Δημοτική Αρχή που θα έχουμε όλοι το. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, ελπίζουμε να είμαστε εμείς. Θα έχει το πολιτικό κεφάλαιο για να το λύσει. Και βέβαια ελπίζουν όλοι να υπάρχουν και βίκοτα από την άλλη πλευρά. Το είπε και αυτό βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι η εστία. Δεν θέλω να φανταστώ ότι η εστία θέλει να εκβιάσει ένα πολύ ιστορικό σωματείο, μια κυβωτός
μικρασιατικού ελληνισμού, μικρασιατικής μνημοσύνης, θα μπει στη διαδικασία που είναι αναπόσπαστο τμήμα της πόλης μας, θα μπει στη διαδικασία να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ταιριάζει ούτε στην ιστορία της, ούτε στην αισθητική των ανθρώπων, ούτε στη λογική αυτού του κληροδοτήματος. Θεωρώ ότι θα έχει την καλή διάθεση να συνεννοηθεί και να βρούμε τη μέγιστη κοινή, καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ γενικά πιστεύω ότι το δημόσιο δεν εκβιάζεται, οπότε είμαι πολύ κοντά σου στην προσέγγιση. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το κάνει και η αστεία. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ο πρόεδρος αλλά και το διοικητικό συμβούλιο, έχουν αυτή τη λογική. Mm-hmm. Είναι κανονικοί άνθρωποι, άνθρωποι της πόλης, αγαπούν την πόλη, αγαπούν τα παιδιά της. Και θέλουν το καλύτερο δυνατό και για την αστεία. Θεωρώ ότι βραχυκύκλωσε κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση. Δεν πήγε καλά. Είχαμε ευθύνες και το πολιτικό προσωπικό, όχι εμείς βεβαίως. Τα δείχτηκε και από δύο πλευρές που διοίκησε. Και ήρθαμε σε ένα διέξοδο το οποίο τώρα, παροδικά, γιατί για μένα στην πολιτική και στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα, τώρα μπορούμε να το λύσουμε αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Mm. Θεωρώ ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει, όχι με ευχολόγια. Πριν στην απάντησή μου σου έδωσα οδικό χάρτη. Είχε διαπραγμάτευση. Κανονικά. Διαπραγμάτευση, τη λέξη πιθανό πόλεμα, ήσουν ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στο. Πάμε λίγο στις εκλογές. Παρατηρώντας και δημοσιογραφώντας, έχω δει ότι ούτε ο συνδυασμός του Γιώργου του Κουτελάκη, ούτε ο συνδυασμός του Φρύσου, ούτε ο συνδυασμός της Κλέρης της Τζελιγιάννη, ίσως κάτι είδα από το περιβάλλον της κυρίας Νάνου, είδα κάποιες έτσι προτασούλες. Δεν έχουμε ακόμα προγράμματά σας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η κοινωνία, είτε η κοινωνία που θα δει τη σημερινή μας συνέντευξη, είτε η κοινωνία έξω, περιμένει από όλους τους συνδυασμούς 3-4 πράγματα που δύναται και επιθυμούν να κάνουν. Γιατί λες 10 και κάνεις 3. Οπότε, αν πεις 4 και κάνεις 3, νομίζω ότι έχεις και καλύτερη εικόνα. Πώς πηγαίνετε λοιπόν εσείς με το πρόγραμμά σας και πότε θα το παρουσιάσετε στην πόλη? Ναι, να πω ότι εμείς, καλά το βάζεις. Για να κρίνουμε και εμείς και δημοσιογραφικά. Ξεκινήσαμε λίγο όψιμα τον προηγούμενο μας αγώνα, όμως παρόλα αυτά, όλο το προηγούμενο διάστημα, με διάφορες δράσεις, είμαστε στην πόλη. Mm-hmm. Από την Άνοιξη βγάλαμε ένα πολύ έτσι, εμπεριστατωμένο φυλάδιο επικαιρότητας, το οποίο προσπαθήσαμε να μοιράσουμε με τις δυνατότητες που είχαμε στην πόλη, το οποίο είχε 5 προγραμματικές αιχμές. Αυτό... Πες μου τα bullets, είναι, τα bullets χωρίς είναι, ανάπτυξη ιδιαίτερα. Πες μου τα bullets. Είναι η σχολική στέγη, το οποίο είναι, κατά τη γνώμη μας, ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ζήσει δράματα, δυστυχώς. Να μην ξεχάσουμε ότι ήμασταν ουραγοί στην εφαρμογή της δίχρονης υποδοτικής προσχολικής αγωγής, με όλα αυτά τα ευτράπελα που έγιναν, που έβαζαν τα παιδιά σε λογοπάν χωρίσματα μέσα σε αίθουσες χρήσεων, κοινών χρήσεων, σε ένα ΕΠΑΛ, δηλαδή σε ένα λύκειο μπήκαν παιδιά τα οποία ήταν προνήπια, αν είναι δυνατόν, και σε λογοπάν επικίνδυνα, χημικά δηλαδή κατασκευασμένα. Δεύτερο bullet. Δεύτερο bullet είναι το πράσινο, το οποίο είναι υποδιωγμό και το οποίο πραγματικά κατακριουργείται από τους εξωτερικούς συνεργάτες που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή και φυσικά αφανίζεται τη στιγμή που αναγείρονται πάρα πολλές πολυκατοικίες. Ξέρουμε ότι περίπου είναι 150. Έχουν αρχίσει πλέον, έχει αρχίσει πλέον η οικοδομή και ανεβαίνει. Το έχει ξεκινήσει από το 17-18, αλλά τώρα βρίσκεται στο πικ της. Είναι έντονο, ναι. Και μαζί με κάποια οικοδομή, όλο και κάποιο 2-3 δέντρα θα κοπούν μπροστά από την οικοδομή για να έχει ένα υπόγειο πάρκινγκ. Αποψηλώνεται λοιπόν. Μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο στην δενδροφύτευση και αυτό νομίζω το λέμε και όλοι. Εμείς το βάζουμε ως οικολογική δύναμη με μεγαλύτερη επίταση. Λέμε ότι θα πρέπει να γίνει συνολικά καταγραφή όλων των δέντρων και πριν κοπεί οποιοδήποτε δέντρο, θα πρέπει να έχει φυτευτεί τουλάχιστον ένα. Mm-hmm. Επόμενο bullet για να το επόμενο bullet είναι ότι η συμμετοχή, αυτό το είχαμε πάντα, ότι ο Δήμος είναι ελάφυρο, έχει γίνει ελάφυρο, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Mm-hmm. Έχει λαφυραγωγηθεί τόσο με τις απευθείας αναθέσεις, όσο με τις αποφάσεις οι οποίες βρίσκονται σε τελείως λανθασμένη κατεύθυνση, χωρίς την γνώση του πολίτη. Εμείς και από την προηγούμενη μας. Δεν βλέπω κάποια παρανομία σε αυτό βέβαια, απλά μια πολιτική κριτική την αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Ναι, η απευθείας ανάθεση είναι ένα νομιμότατο εργαλείο. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Που ελέγχεται βέβαια από εκεί και πέρα τα επόμενα του βήματα. Δεν θεωρούμε. Ναι, αυτό είναι η απάντηση των ανθρώπων οι οποίοι. Καλά κάνεις και με προβοκάρεις με αυτόν τον τρόπο. Οι οποίοι θεωρούν ότι η πολιτική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Όταν δηλαδή λες ότι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, ωραία, αλλά από πίσω δεν έχει φύγει από το παράθυρο, αυτό μπαίνει από την πόρτα, έχει φύγει από το παράθυρο η πολιτική, η οποία τι λέει, ότι πρέπει να σχεδιάσουμε, να προσανατολίσουμε σε μια κατεύθυνση άλλη για τις απευθείας αναθέσεις. Ποιοτικά χαρακτηριστικά μου περιγράφεις ουσιαστικά. Τελείως πολιτικά. Όλα
όλες οι αποφάσεις, όλα που αφορούν την κίνηση μέσα στην πόλη, το modus operandi είναι πολιτικό. Mm-hmm. Να πω κάτι, ποιος είναι ο Δήμος ο οποίος έχει τις λιγότερες απευθείας αναθέσεις? Είναι ο Δήμος Κερατσινίου Τραπετσόνας. Βρετάκος, Δήμαρχος, ο Δήμος είναι αναμορφωμένος πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια, 15. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν λοιπόν προαπαιτούμενο να έχει κάποιες απευθείας αναθέσεις. Παρότι θεωρείται αργή διαδικασία, παρότι θεωρείται διαδικασία η οποία μπορεί να μην παράγει γρήγορα αποτελέσματα, εκεί έχουμε και το ένα και το άλλο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Οι λίγες απευθείας αναθέσεις δηλαδή είναι αποδεκτές, ενώ οι πολλές δεν είναι. Αυτό μου λες. Όχι. Θα πάμε σε λιγότερες. Αποδεκτές από τον νόμο μπορεί να είναι και όλες οι δύο διαδικασίες. Ναι. Όμως σε όρους πολιτικού κεφαλαίου, πολιτικής επάρκειας, πολιτικής προτεραιοποίησης, προφανώς και αποτελεσμάτων από ό,τι φαίνεται, είναι. Ανοίγει το παιχνίδι, είναι καλύτερο το να κάνεις τις λιγότερες δυνατές απευθείας αναθέσεις γιατί υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Mm-hmm. Αν έχω μια υπογραφή που είναι 35.000 ευρώ και τη βάζω κάθε τρεις και λίγο στους φίλους μου, τους πολιτικούς, τους οικογενειακούς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προφανώς δεν είναι τόσο διαφανές, δηλαδή, ούτε είναι τόσο δίκαιο. Θα είχες αντίρρηση σε διαφανέστερες διαδικασίες με τις απευθείας αναθέσεις να παραμένουν πολλές. Πλέον διαδικασίες να είναι. Οι απευθείας αναθέσεις είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος. Αποφασίζω να δώσω κάπου τα 35.000 ευρώ και τα δίνω επειδή εγώ το αποφάσισα. Mm. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Αν είναι όμως να έχω και δύο προσφορές έτοιμες αν με ελέγξω, αυτό είναι δεν πιο διαφάνεια. Ναι, αλλά δεν είναι απευθείας ανάθεση. Αυτό απλά δεν ακολουθεί είναι τύπου απευθείας ανάθεση. Mm. Δεν ακολουθεί ο διαγωνισμός όπως προβλέπεται για να είναι με διαφορετικό τρόπο. Ας μην μείνουμε σε αυτό. Καλό είναι αυτό που λες. Όχι, θεωρούμε. Νομίζω πιο διαφανέ. Ναι, παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά και ελέγχεται και καλύτερα. Ελέγχεται καλύτερα, αλλά μπορεί να έχει, είναι άλλο να παίρνει 5 προσφορές. Είναι άλλο να κάνει ακόμα περισσότερο ένα κλειστό διαγωνισμό. Άλλες διαδικασίες. Αυτό λέω. Άλλες διαδικασίες. Εδώ έχουμε απευθείας αναθέσεις. Mm-hmm. Και διαγωνισμούς έχουμε ακριβώς. Έχουμε και διαγωνισμούς. Αλλά έχουμε και πολλές απευθείας αναθέσεις, βέβαια. Αλλά έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις. Εσύ διαβγαίνει. Ακριβώς. Εσύ την παρακολουθεί κιόλα πάρα πολύ όπως και εμείς. Και νομίζω ότι επιβεβαιώνεις αυτά που συζητάμε τώρα. Και έχουμε ακόμα ένα bullet, νομίζω είπαμε 4, ας πούμε άλλο ένα. Ναι, είναι η κοινωνική πολιτική. Είναι η δημιουργία ενός χώρου αυτόνομης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, κακοποιημένων γυναικών, ένας άλλος χώρος με κακοποιημένες γυναίκες, για κακοποιημένες γυναίκες και να είναι πολύ προσβάσιμη. Mm-hmm. Αυτά είναι τα 5 τα οποία βάλαμε. Είναι προγραμματικές αιχμές, δεν είναι όλο το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα. Ξεκάθαρο. Θέλω να γυρίσω λοιπόν τώρα τη συζήτηση στην πρώτη μου ερώτηση. Mm-hmm. Χτίζεται λοιπόν επάνω στην παρούσα δημοτική αρχή ή ισοπεδώνουμε και ξαναφτιάχνουμε? Αυτό θα ήταν ούτως ή άλλως ανώριμο, όχι πολιτικά και ανθρώπινα, αλλά και πολιτικά είναι ανώριμο. Εμείς θα κρατήσουμε ότι όποια διαδικασία είναι πραγματικά καλή και παράγει αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουμε να εκριζώσουμε ότι δεν είναι αποτελεσματικό, δεν είναι καλό, δεν συμφωνούμε πολιτικά. Ξεκάθαρο. Ο λόγος που ρωτάω και πήρα την απάντηση που περίμενα ότι θα πάρω και μάλιστα την ίδια απάντηση πήρα και από την συνέντευξη που είχα με την κυρία Δελγιάννη, η οποία θεωρεί τον εαυτό της και δικαίως, σίγουρα, συνέχεια της Δημοτικής Αρχής μου χρησιμοποίησε το ρήμα «διορθώνουμε». Ναι. Το ρήμα «διορθώνουμε». Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ παραγωγικό ρήμα. Φυσικά, αν διορθώνουμε το 90% δεν διορθώνουμε. Όπως αν διορθώνουμε το 10% πάλι δεν διορθώνουμε. Αλλά το να δέχεσαι ότι το έργο ενός συνόλου ανθρώπων, μιας συνολικής δημοτικής αρχής, με το ενεργητικό της και το παθητικό της, που για άλλον το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο, για άλλον το παθητικό είναι μεγαλύτερο, μπορεί να έχει μια συνέχεια από μια επόμενη πολιτική διοίκηση, είναι πάρα πολύ θετικό και για τη συζήτησή μας. Σίγουρα ναι. Βέβαια, τώρα. Είναι λιγότερο τοξικό, αν μου επιτρέπεις. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ εγώ αυτή τη λέξη, αλλά μου αρέσει το νόημά της. Ναι, εμείς το λέμε, το προσεγγίζουμε πολιτικά. Πάντα όλα τα ζητήματα προσεγγίζουμε και δεν τα προσωποποιούμε, γιατί θεωρούμε ότι οι επιλογές είναι πολιτικές. Αν η κυρία Δελγιάννη θέλει να ταυτιστεί με την παράδοση της Δημοτικής Αρχής, είναι ικανοποιημένη από τη διαδρομή της και πώς και αν ταυτίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέχρι και σήμερα, είναι δικαίωμά της. Είπε διορθώνουμε όμως, δεν βλέπω ταύτιση. Ναι, είναι καλή, είναι ωραία η αυτοκριτική. Ναι, φυσικά, έστω και απαραίτητη. Έστω και στα στερνά, τιμούν τα πρώτα.
Παρ' όλα αυτά θέλω να πω κάτι, επειδή εξαφορμής αυτό που μου είπες, για να δηλώσω και τη δική μου θέση πέραν της τοποθέτησής μου επ' αυτού. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για πολιτική αλλαγή στην πόλη. Mm-hmm. Η πόλη είναι στα ωριά της, χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται νέα πρόσωπα, χρειάζεται πολιτικές εμπροστοβαρείς. Και τι σημαίνει εμπροστοβαρείς? Πολιτικές οι οποίες να εμπλέκουν τον κόσμο και τις απόψεις του. Να υπάρχει στροφή στις γειτονιές. Να φύγουμε από το υδροκέφαλο κέντρο και να πάμε στις γειτονιές. Να επαναδιεκδικήσουμε τους δημόσιους χώρους. Να ανακουφίσουμε το αστικό τοπίο. Να ενισχύσουμε το πράσινο. Mm-hmm. Αυτά όλα για μας προϋποθέτουν πολιτική αλλαγή. Γιατί 25 χρόνια αυτός ο κύκλος κλείνει και η πολιτική αλλαγή δεν ήρθε, τουλάχιστον τα τελευταία 10-15, δεν κατάφερε να μετασχηματιστεί. Σε αυτά που περιγράφεις εσύ, να μετασχηματιστεί. Ναι, αυτές είναι και οι αιχμές μας. Δεν άκουσα τις λέξεις parking. Και δεν το λέω για να προβοκάρω, απλά δεν τις άκουσα για να τις ακούσω τώρα. Ναι. Δεν άκουσα τις λέξεις parking, δημοτική αστυνομία, κυκλοφοριακό ζήτημα, πεζοδρόμια. Πες μου, γιατί αυτά έχουν. Δεν θα σου πω έχουν ψήφους, είναι μικροπολιτικό να το κάνω. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι, απλά δεν λησμόνησε ότι και η μνήμη μου καμιά φορά με απατά. Παρακαλώ, γι' αυτό λοιπόν και σε ευχαριστώ, και πάρα πολύ που τα. Σε ακούω. Για το θέμα της στάθμευσης είναι πραγματικά από τα πιο μείζωνα ζητήματα. Δηλαδή, η άποψή μας είναι ότι η νέα σμήνη χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα εργαλεία της έξυπνης πόλης. Θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις μέσα στην πόλη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τον κυκλοφοριακό φόρτο αλλά και τη λειτουργία της, τα σχολεία, τα αθλητικά κέντρα. Όλα αυτά πρέπει να κουμπώσουν πάνω σε ένα τέτοιο σχέδιο. Mm-hmm. Και βέβαια δεν μπορεί να αποφύγει, κατά τη γνώμη μας, άλλο ένα γεωτεχνικό έργο. Δηλαδή, ένα γεωτεχνικό έργο είναι αυτό το οποίο λέμε στο πρόγραμμά μας, μιας και αυτό στις προγραμματικές αυτές μέσα αυτό το φυλάδιο ότι θα ξαναγίνει δημοτικό. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να το πάρουμε πίσω, το δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται στην πλατεία. Το ένα είναι αυτό και να είναι η πολιτική. Θυμάσαι πότε λήγει η σύμβαση? Νομίζω το 28. Το 28 είναι. Το είπε και ο Τελέξης εδώ. Ναι, το 28 είναι. Το ζήτημα είναι ότι αυτό έρχεται πάρα πάρα πολύ κοντά στο τέλος της επόμενης δημοτικής αρχής. Εγώ, αν θυμάσαι καλά, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς τα δημοτικά συμβούλια, είχα κάνει ερώτηση επ' αυτού, τόσο να δούμε τη σύμβαση, όσο και να δεσμευτούμε για το τι να απαντήσουμε και να δεσμευτούμε για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε για αυτό το δημοτικό πάρκο. Mm-hmm. Πρέπει οι επιλογές είναι δύο. Ή να το κάνεις δημοτικό ή να το επινοικιάσεις σε κάποιον άλλον νέο ιδιώτη. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να το διαχειρίσει το Δήμος Νέας Μήνης και να κάνει πολιτικές οι οποίες θα ανακουφίζουν τους περίοικους του κέντρου, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους του κέντρου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο γεωτεχνικό έργο. Είναι γνωστό ότι θα είναι μοιραία κάτω από το γήπεδο του Πανιωνίου το κλειστό. Αυτό είναι 350 θέσεις ακριβώς. Αν δεν είναι 350, είναι 300. Αυτές οι θέσεις προφανώς δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο όταν έχει δραστηριότητα ή αγώνες. Δίπλα στο Βαρέκας, λέμε. Όχι, λέμε το γήπεδο της Αρτάκης. Το Δημοτικό Γυμναστήριο, λέει. Το Γυμναστήριο. Το είπες Πανιωνίου. Πανιωνίου, με συγχωρείς. Παρασύρθηκα πολύ. Από ναι. Πολύ μεγάλη αγάπη για τον Πανιωνίου, όπως και εγώ. Έχεις δίκιο. Το γήπεδο λοιπόν. Αλλά είναι της Αρτάκης, από το δίκιο, με συγχωρείς. Είναι από την αγάπη μου, όντως. Και μάλιστα να πω και κάτι ότι δεν θα θέλαμε να είναι μόνο του Πανιωνίου, θα θέλαμε να είναι όλων των ομάδων. Μα είναι όλων των ομάδων. Ναι, βέβαια. Άρα λοιπόν αυτό το γήπεδο έχει από κάτω ένα γεωτεχνικό έργο 350 θέσεων. Και θέλει τουλάχιστον ακόμα ένα. Αυτό βέβαια θα είναι κενό γράμμα αν δεν συνδυαστεί, επιμένω, γιατί θα πει κάποιος και άλλο γεωτεχνικό και άλλα ενθαρρύνεται η κίνηση στην πόλη με αυτοκίνητα, ενώ θα πρέπει να είναι οι πεζοί να μπορούν να πηγαίνουν κάποιοι πεζοί σε όλα τα όποιοι το επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα κίνηση στην πόλη. Όχι. Λέμε ότι πρέπει να συνδυαστεί. Θα είναι κενό γράμμα αν δεν συνδυαστεί με πολιτικές βιώσιμες αστικής κινητικότητας. Δεν είσαι της ήπιας κυκλοφορίας. Είμαι της ήπιας κυκλοφορίας. Είμαι σε αλλά με πινελιές. Ακριβώς, με πινελιές. Η βιώσιμη κινητικότητα, επειδή κάναμε και μια συζήτηση ευρεία κάποια στιγμή, έγινε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο και τοποθετηθήκαμε ευρέως, πρέπει να κουμπώνει πάντα στις ανάγκες της πόλης. Mm. Δεν είναι ένα σχέδιο το οποίο κουμπώνει σε όλες τις πόλεις. Κάθε πόλη έχει τις ιδιαιτερότητες της, ακόμα και το ανάγλυφο, που η Νέα Σμύρνη έχει ένα δύσκολο ανάγλυφο, έχει την Άνω Νέα Σμύρνη. Είναι σημαντικό στο πώς θα σχεδιάσει κάποιος ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας το οποίο θα είναι αποτελεσματικό. Άρα έχουμε δύο σημεία
πιθανής αποφόπτησης ελευθερωμάτων κυκλοφορίας. Δημοτική αστυνομία, να πω εγώ, αν και το συζητήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ξέρεις και εσύ, νομίζω έρχονται 14. Ναι. Και σήμερα, μάλιστα, το πρωί συμπτωματικά είδα δύο που εδώ στη γωνία, Δημοτική Αστυνομία, και μάλλον δεν πρέπει να είναι οι μόνοι δύο που έχουμε, μπορεί ήδη να έχουν έρθει κάποια νέα παιδιά, γράφαν αυτοκίνητα απέναντι από το Βενέτη. Ναι, εμείς... Οπότε έχει αρχίσει δηλαδή λιγάκι αυτό να κουνιέται τώρα. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με τη Δημοτική Αστυνομία. Είμαστε... Και κανένας πολίτης δεν είναι. Κανένας δεν είναι. Προφανώς είμαστε υπέρ. Οι Δήμοι πρέπει να επιστελεχώνονται για να, να είναι επιβοηθητικοί όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, ακόμα και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, ως προς το έργο της και τη λειτουργία της. Οπότε ναι, έτσι κι αλλιώς ο Δήμος είναι υποστελεχωμένος. Οι Δημοτικοί Αστυνομικοί μπορούν να κάνουν μια σειρά από πράγματα μέσα στην πόλη. Και ως προς την λειτουργία της και ως προς τα. Να, όχι μόνο να γράφουν αυτοκίνητα. Στην παραβατικότητα και στην παραβατικότητα, στην παρατήρηση προβλημάτων που δημιουργούνται στην πόλη γενικώς, να τη λειτουργούν δηλαδή ως. Το κάνουν οι Δημοτικοί Αστυνομικοί όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στο Δήμο. Επειδή αγαπούν το Δήμο, όπως και εμείς και εσύ. Δεν είχαμε. Ακριβώς. Είχαμε έναν, νομίζω. Είχαμε έναν, νομίζω. Είχαμε μείνει με δύο μέχρι 10 χρόνια, κάτι τέτοιο. Μα είχε καταργηθεί ένα τρόπο. Νομίζω ότι είναι από τις θετικές κινήσεις αυτές. Εμείς είμαστε υπέρ. Αρκεί αυτό να μην συνοδεύεται από μια λογική καταστολής. Δηλαδή δεν μπορεί ο Δημοτικός Αστυνομικός. Δεν είχε δικαίωμα ο Δημοτικός Αστυνομικός ποτέ να καταστήσει. Ούτως ή άλλως να μην φαίνεται αυτό. Να εμπεδώνουν, να βοηθούν ως προς την ασφάλεια, να περιπολούν, αυτό μπορούν να το κάνουν. Αλλά να μην, μα είναι τελείως διαφορετικό το job description. Εντάξει. Είναι πολύ διαφορετικό. Εάν και εφόσον. Ναι, αλλά κάποια εποχή δεν ήταν πολύ διαφορετικό στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι μα δεν οπλοφορούν. Δεν οπλοφορούν. Απλά ο κόσμος θα πρέπει να αισθάνεται με διαφορετικό τρόπο την ασφάλεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Μου έδωσε μια καλή εικόνα. Προσπαθώ τώρα λίγο να φέρω στο μυαλό μου έτσι και τη συνεντεύξη των άλλων δύο υποψηφίων. Όχι, πάμε λίγο στο κομμάτι του προσωπικού. Ξεκάθαρα ο Γιώργος Κουτελάκης είπε προχθές ότι ένας λόγος που η καθαριότητα δεν έχει την αποτελεσματικότητα που πρέπει είναι γιατί πάρα πολλοί κόσμος από την καθαριότητα δεν εργάζεται για την καθαριότητα. Mm. Και η συγκεκριμένη του πρόταση, μάλιστα, την οποία κράτησα γιατί ήταν ευθύς και κοφτή, είναι ότι οποιοδήποτε υπάλληλος του Δήμου ανήκει στην καθαριότητα και δεν είναι εκεί, θα επιστρέψει εκεί. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά θέλω τη γνώμη σου. Ναι, τώρα αυτό το ακούω εγώ. Και εγώ το ακούω. Αν δεν γίνει, ξέρεις όλοι το ακούω. Το ακούω. Μας φαίνεται πολύ δίκαιο και αποδίδεται το Κέσαρο στο Κέσαρι, αλλά η αλήθεια είναι κάπως διαφορετική. Δηλαδή, μπορεί η δύναμη. Καταρχάς, στην καθαριότητα θέλουμε να είναι οι άνθρωποι, οι συνθήκες που εργάζονται να είναι οι καλύτερες δυνατές. Μέσα σε αυτές πρέπει να είναι εξελιγωμένη καλά αυτή η υπηρεσία. Δηλαδή, να έχει μεγάλο αριθμό ανθρώπων, έτσι ώστε η πόλη να καθαρίζεται και οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην δουλεύουν εχθημερών οι ίδιοι άνθρωποι για να καθαρίσουν αυτή την πόλη, η οποία επιβαρύνεται από 100.000 κατοίκους και πόσες άλλες χιλιάδες οι οποίοι περνάνε καθημερινά. Τι συνέβη όμως, για να δούμε πώς έγινε αυτό, και δεν δικαιολογώ καθόλου τη Δημοτική Αρχή, αυτό είχε το εξής. Και είναι και διαχρονικό, συγγνώμη που ανοίγω παρένθεση, την κλείνω. Το μνημόνιο, ναι, όχι, καλά κάνεις και το λες. Το μνημόνιο έβαλε συγκεκριμένες μνημονιακές υποχρεώσεις στους Δήμους. Οι μόνες προσλήψεις, δεν μπορούσε να κάνει προσλήψεις. Οι μόνες προσλήψεις που μπορούσαν να κάνουν οι Δήμοι ήταν μέσα από αυτόν τον νόμο, μέσα από αυτή την προκήρυξη που έβαζε μόνο για καθαριότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έπαιρνε ανθρώπους για την καθαριότητα και μετά τους αποσπούσε γιατί ήταν ήδη υποστελεχωμένοι, κάποιοι συνταξιοδοτούνταν, δεδομένου δεν μπορούσαν να πάρουν άλλους εργαζόμενους και τους αποσπούσε στις υπηρεσίες. Αυτό όμως έγινε με έναν τρόπο αρκετά καταχρηστικό. Το εικάκι μου περιγράφει. Ήταν τρία. Αυτό έκανε, αυτό έγινε. Έγινε με ένα πολύ καταχρηστικό τρόπο και από τη δική μας Δημοτική Αρχή. Στο έδαφος του ότι δεν υπήρχαν εργαζόμενοι και υποστελεχώνονταν οι Δήμοι. Οπότε σίγουρα τώρα που είναι διαφορετική αναλογία και μπορεί να γίνουν προσλήψεις και με ένα καλύτερο σχεδιασμό, θα πρέπει να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στην ειδικότητά τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι στην καθαριότητα, δεν λέμε ότι περισσεύει, αλλά μπορείς να τον αξιοποιήσεις κάπου αλλού, δεν θα το κάνεις. Mm-hmm. Θα το κάνεις. Να μην την έχεις υποστελεχωμένη. Όχι, όχι. Δεδομένου ότι θα λειτουργεί. Είναι full capacity και μετά βλέπουμε. Δεδομένου, εννοείται, αυτό το είπα στην αρχή. Δεδομένου ότι θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταπονούνται περισσότερο από αυτό που τους αναλογεί οι άνθρωποι που δουλεύουν στην καθαριότητα και θα είναι εύρυθμη λειτουργία καθαρισμού όλου του Δήμου, όλη τη γειτονιά μας. Να μείνω λίγο στην καθαριότητα. Τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο
Και μάλιστα συζητήθηκε και έγινε και αποδεκτό από πλευράς του τότε αντιδημάρχου, γιατί νομίζω και ο κ. Νασιμπιάν δεν είναι άλλο στην καθαριότητα. Υπήρξε το φαινόμενο του, της ελληματικής, του ελληματικού, όχι σωσγείου, της ελληματικής χρήσης στην καθαριότητα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο για αυτή την πόλη. Συνήθως η καθαριότητα ήταν πλεονασματική και είχε πάντοτε το περιθώριο να κάνει ανάπτυξη σε παγιό εξοπλισμό υπέρ καθαριότητας. Σε ανησύχησε, έχεις κάποιο θέμα, θα περίμενες να το δεις ακόμα μία χρονιά ή συμβαίνει και αυτό? Ναι, συμβαίνει και αυτό. Η επίσημη δικαιολογία, νομίζω την άκουσες και εσύ, ήταν ότι μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη 10% από εκείνη την απόφαση και την ίδια στιγμή, λόγω COVID, είχαμε ελλείψεις σε αυτό, κάποιοι μεταχρονολόγησαν τις πληρωμές. Άρα λοιπόν... Εποχικό λοιπόν κάπως περιγράφηκε. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Πάντως διαχρονικά δεν είχαμε ποτέ έλλειμμα, άρα νομίζω ότι ήταν μια πιθανότητα, ήταν ένα seasonal. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να το πιστέψω. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο και ξέρει και ο κόσμος περισσότερος πια ότι τα δημοτικά τέλη ακριβώς πηγαίνουν εκείνα τα αποδοτικά και κουμπώνουν όλα στον υπερφορτισμό και στην καθαριότητα. Άρα... Υπήρξε ένας φόβος ότι ίσως είναι μια φορμή να ανέβουν τα δημοτικά τέλη ή νομίζω όποιος σκέφτηκε έτσι πρωτοέχει. Αυτό θα ήταν μακιαβελικό να το χρησιμοποιήσει κάποιος. Εμείς μιλάμε για μείωση των δημοτικών τέλων. Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Και την διεκδικήσαμε. Από πολύ λίγα στόματα ακούγεται η λέξη αύξηση των δημοτικών τελών. Εμείς μιλάμε για μείωση των δημοτικών τελών, για συντεταγμένη μείωση του συντελεστή δόμησης. Αυτό είναι διακριτά στοιχεία που προτείνει η στροφή της Νέας Μήμης. Μιλάμε για κατάργηση των τροφείων και μιλάμε για αύξηση της ανθρωπιάς, για αύξηση αλληλεγγύης, αύξηση του πρασίνου, αύξηση των δημόσιων χώρων. Έχεις πάρει τα έξοδα και τάξεις. Ανεβάσει 20-30-40%. Θεωρούμε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και μείγματος. Από την πλευρά των εσόδων, δεν μου έχεις πει όμως πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά. Αν δεν είναι από τα δημοτικά τέλη, που είσαι ξεκάθαρος και θα ήταν και μεγάλο λάθος. Δεν θέλω να κάνω οικονομική συζήτηση. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρώτο συμπέρασμα. Πολύ ωραία η κοινωνική πολιτική, ολόσωστη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τη δεχτεί. Αλλά εδώ έχουμε έσοδα και έξοδα. Είσαι προετοιμασμένος, είστε προετοιμασμένοι να δείξετε τον τρόπο που θα χρηματοδοτήσετε αυτές τις δραστηριότητες σας, που οι περισσότερες πολύ πιθανόν να είναι και απαραίτητες. Κοίτα, αυτή την... Από πού κόβουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτή την ερώτηση μου την κάνεις κάθε φορά και το καταλαβαίνω και είναι πάρα πολύ, σε πολύ σωστή κατεύθυνση, όχι μόνο γιατί εσύ είσαι γνώστης των οικονομικών, αλλά γιατί πραγματικά θέλεις να μάθεις και ξέρεις τις πηγές, πώς αυτό θα μεταφραστεί, τις πηγές και πώς αυτό θα μεταφραστεί. Για να μην πάμε το ταμείο πραγματικά στο κόκκινο. Ακριβώς, στην πολιτική που εμείς προτείνουμε. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ λογικό. Άλλωστε καταθέσατε προϋπολογισμό. Δεν γίνεται να μην είσαι έτοιμος. Είναι τόσο ασυνήθιστο αυτό. Αυτό θα έλεγα. Μου δίνεις πάλι εξαιρετική πάση. Έχετε κάνει εσόδων εξόδων. Αυτό θα απαντούσα. Ακούω λοιπόν. Αυτό θα απαντούσα. Εμείς θεωρούμε ότι ιδίως στα τελευταία χρόνια δεν γίνεται χρηστή διοίκηση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιλογές έχει τρύπες η σακούλα. Αυτό σημαίνει. Και αυτό δεν είναι, είναι μετρήσιμο, δεν είναι κάτι εξωτικό. Είναι μετρήσιμο. Γίνονται δαπάνες οι οποίες είναι αχρίαστες. Γίνονται δαπάνες που αν γίνει εξυγχρονισμός τόσο σε όρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έξυπνης πόλης, έξυπνων κάδων ανακύκλωσης, όλα αυτά μπορούν να έχουν ένα ανταποδοτικό όφελος και οικονομικά. Με βάση την πολιτική βούληση, εμείς δεν θεωρούμε ότι σε όλα τα πράγματα η οικονομία διευθύνει την πολιτική. Πιστεύουμε ότι σε ορισμένα και στα περισσότερα, σε όλα βασικά, η πολιτική βούληση μπορεί να αλλάξει και το μείγμα των οικονομικών επιλογών και σε όρους χρηστής διοίκησης να έχει το αποτέλεσμα αυτό, να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε στην πολιτική μας. Είμαστε ένας εύρωστος Δήμος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο η πολιτική να εφαρμοστεί σε εύρωστο Δήμο. Η Νέα Σμύρνη έχει πολύ ψηλά δημοτικά τέλη. Έχει τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων μαζί με την πλατεία Ληστών της Κέρκυρας. Επινοικιάζει τραπεζοκαθίσματα. Έχει πάρα πολλά έσοδα και πόρους. Να πω και τώρα εξαφορμής... Μεγάλες αλυσίδες, μεγάλες επιχειρήσεις. Και γενικώς και ιδιοκτησίες είναι μια χαρά. Το πρόβλημα και έσοδα αρκετά. Το ζήτημα είναι χρηστή διοίκηση και η πολιτική προτεραιοποίηση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας
να το λέμε. Και αυτό τώρα, μια και λέμε και για τα τραπεζοβαθίσματα, εμείς μιλάμε για μια διαφορετική διαχείριση της πλατείας. Μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Αποφόρτιση της πλατείας από αυτό το, από μείωση των τραπεζοκαθισμάτων και διαφορετικές χρήσεις μέσα σε αυτό. Αποκέντρωση ενδοδημοτική. Τι κάνουμε δηλαδή, διώχνουμε τις καφετερίες? Όχι, δεν τις διώχνουμε τις καφετερίες. Δίνουμε κίνητο. Δίνουμε, όχι. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Λίγο κάνε μου μια σύντομη. Τι σημαίνει αυτό? Η πολιτική επιλογή σημαίνει ότι θέλουμε να έχει μια πιο ήπια χρήση πλατεία. Θέλουμε να έχει από όλες τις χρήσεις και με αυτόν τον τρόπο δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε κανέναν να επιχειρήσει στη Νέα Σμύρνη. Θέλουμε όποιος επιχειρεί να κερδίζει μια χαρά τα χρήματα που έχει συμφωνήσει ότι με τον ιδιοκτήτη του να του δίνει, να κερδίζει από αυτό. Από τον κόπο του. Και από τον κόπο του, ναι. Αλλά αυτό να γίνεται με σεβασμό στο δημόσιο χώρο και με σεβασμό και στους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο ή την πλατεία μόνο για να πάνε να πιούν καφέ, αλλά γιατί και οι ίδιοι θέλουν να επιχειρήσουν και να έχουν μια διαφορετική επιχείρηση. Και να επιλέξουν αυτό, όχι να είναι ανάμεσα σε δύο καφετέρειες και να ακούνε κλαπατσίμπανα ή να του ζητάει στο επόμενο συμβόλαιο ο ίδιος ιδιοκτήτης που τον τροφοδοτούσαν με χρήματα το τριπλό και το τετραπλό ενίκιο, γιατί δίπλα του έχει δύο καφετέρειες. Οπότε του ανοίγει όρεξη ότι μπορεί να έχει και μια τρίτη καφετέρια στη θέση αυτού του επαγγελματία που δεν είναι της εστίασης. Αυτό λέμε εμείς, γιατί αυτό Δημήτρη γέννησε και, αυτό, και αυτά τα συμβάντα της μαφίας. Τα περιστατικά της μαφίας με τη δολοφονία. Τι γέννησε δηλαδή, τι όπλησε το χέρι ενός ανθρώπου να πάει να σκοτώσει μέρα, όχι μέρα μεσημέρι, 9 η ώρα το βράδυ, μέρα Κυριακή, μπροστά σε όλους, σε μικρά παιδιά που έπαιζαν δύο συνανθρώπους μας. Όποιοι και αν ήταν αυτοί. Δεν έχει σημασία, η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται. Όχι, βεβαίως. Αυτό πώς έγινε. Το κρατάω αυτό. Το κρατάω. Μου δώσες ένα στίγμα για το πώς βλέπετε και τι, αν θέλεις, διαφορετικό βλέπετε στην κεντρική μας πλατεία. Και όχι μόνο. Πρέπει να μιλήσουμε αυτό. Γύρει και ένα, είναι μια αλυσίδα. Γύρει και μια σειρά άλλων ερωτημάτων. Χρήσης γης στη Νέα Σμύρνη. Ποιος μιλάει? Μόνο η στροφή της Νέας Σμύρνης μιλάει για χρήση γης. Πρέπει να γίνει αλλαγή αυτών των χρήσεων γης. Γιατί αυτό κουμπώνει. Είναι η λογική των επάλληλων κύκλων. Δηλαδή, τον κουμπώνει και στο αστικό τοπίο, κουμπώνει και στη λειτουργία της πόλης, κουμπώνει και στην ενδοδημοτική αποκέντρωση. Αυτά δεν τα λέει, δεν ακούμε να τα λέει κανείς να μην. Μιλάνε όλοι οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε για μια διαχείριση. Είναι πολύ σημαντικό να διαχειρίζεσαι, το καταλαβαίνουμε, να νιώθει ο πολίτης ότι είναι ασφαλής, να νιώθει ότι η πόλη του είναι καθαρή. Είναι λίγο επιδερμικότερο όμως από αυτό που μου περιγράφεις. Είναι δεκαετία του 80-90 ακριβώς. Εσύ μιλάς για αλλαγή δομών. Ναι, ακριβώς. Και εγώ, αν μου επιτρέπεις, δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι δομές παλαιότερων δεκαετιών πρέπει να είναι ίδιες με τις δομές μετά από αρκετές δεκαετίες. Πραγματικά ποιες δομές θέλουν αλλαγές για να γίνεται ευκολότερη και καλύτερη η διαχείριση. Χαίρομαι που το ακούω και νομίζω ότι είναι αυτό που πήγα να πω, ότι αν μιλάμε το 2023 για την καθαριότητα, έχουμε φτάσει στο σημείο να γυρίσουμε δηλαδή στο 1980 και στο 1990 σήμερα, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Κάτι χάσαμε, δεν έχουμε κάνει καλά. Ναι, χάσαμε. Και το χάνουμε. Ακριβώς. Χάσαμε τελείως το τρένο και τώρα δεν μπορούμε εμείς να μην σκεφτούμε έξω από το κουτί. Ναι. Μια δύναμη η οποία είναι προοδευτική, ριζοσπαστική, με νέους ανθρώπους, με τη σημειολογία που έχουν επικεφαλίσει διαχρονικά ότι είναι νέοι άνθρωποι, δυναμικοί επιστήμονες, δεν μπορεί να μην μιλήσουν για τη νέα εικόνα της πόλης και σε όρους λειτουργίας και σε όρους έξυπνης πόλης και σε όρους αστικού τοπίου. Μιας άλλης, αυτό που είπες, μιας άλλης δομικής πραγματικότητας η οποία θα φέρει και ένα καλύτερο μέλλον. Δεν γίνεται. Εμείς αυτό το βάζουμε πάντα στη συζήτηση. Πριν κλείσουμε, θέλω τη γνώμη σου. Η παρούσα δημοτική αρχή νομίζω κλείνει τα 9 χρόνια. Άτσι, δεν είναι 5 ο δήμαρχος με την παράταξη τη δική του και άλλη μια τετραετία. Αυτές λοιπόν τις αλλαγές των δομών. Και μάλιστα να κάνω και μία παρένθεση, μία δημοτική αρχή η οποία είχε και αρκετά έντονο το στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν από μία άλλη παράταξη, και δεν εννοώ απαραίτητα την παράταξη Λαρίση, εννοώ και τις δύο παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας που συντάχθηκε. Για ποιο λόγο λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, διαφόρων γνωσιακών αντικειμένων, διαφορετικής πολιτικής εμπειρίας ο καθένας, για ποιο λόγο λοιπόν στο ΤΑΦ 0 τότε,
την πρώτη ή τη δεύτερη τους χρονιά, 9 χρόνια πίσω, δεν είδαν λίγο-λίγο ότι αυτές οι δομές χρειάζονται αλλαγή, κατά τη γνώμη σου. Και κάναν μια διαχείριση, η οποία κρίθηκε και θα ξανακρίθει. Εγώ θα σου δώσω την απάντηση που μας δίνουν κάθε φορά οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής, που μας δίνουν κάθε φορά που πιέζονται από εμάς, σε οποιοδήποτε θέμα έρχεται εκείνη τη στιγμή, σε εκάστοτε θέμα. Η απάντηση είναι ότι κρίνονται από τις εκλογές και άρα αυτό που είχαν, που έχουν ως βασική πολιτική βούληση είναι... Πολύ ανεπαρκής απάντηση. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Αν με ρωτάς, να ερμηνεύσω εγώ αυτό, θα ήταν άδικο και για τον κόσμο που τους ψηφίζει, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό. Θα ήταν άδικο και για τους ανθρώπους, οποίους εγώ σέβομαι την προσπάθειά τους, εμείς σεβόμαστε την προσπάθειά τους. Θεωρούμε όμως ότι αυτός ο κύκλος έκλεισε, η πόλη χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αυτός ο κύκλος δεν έκλεισε γιατί το λέμε εμείς. Έκλεισε γιατί σήμερα στην πόλη παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα που λίγο πολύ σήμερα τα θέσαμε, τα έθεσες και εσύ, τα έθεσα και εγώ. Υπάρχουν ζητήματα σε εκκρεμότητα τα οποία θα κληθεί να τα αντιμετωπίσει η επόμενη αρχή και μια αρχή λοιπόν με μια εμπειρία 9 χρόνων και με κληρονομιά άλλα 15 από πίσω της, θα έπρεπε να τα κατελάχιστο να τα είχε λύσει και να μην συζητάμε σε όρους 80 και 90. Είχε και χρόνο, εν πάση περιπτώσει, να κάνει μια αλλαγή στις δομές. Άρα, σε όρους πολιτικής κριτικής, μπορεί να το αποδώσει κάποιος οτιδήποτε θέλει. Εγώ το αφήνω στην κρίση του κόσμου. Okay. Η μεγαλύτερη όμως απάντηση που εμείς καλούμε να δώσει ο λαός της Νέας Σμύρνης είναι η 8η Οκτώβρη. Πάμε λοιπόν εκεί που πολύ ωραία με πήγες για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας. Καταρχήν και στον αέρα, σε καλό στο debate μας, το οποίο θα έχει ξαναπαρευρεθεί άλλωστε, το οποίο θα γίνει προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου, δηλαδή μερικές μέρες πριν από τις 8 Οκτωβρίου. Πώς θα πολιτευτεί η στροφή στον περίπου ένα μήνα παραγωγικό που μας έμεινε, με δεδομένο πλέον ότι ο Αύγουστος ίσως μόνο σε επίπεδο ψηφιακής επικοινωνίας μπορεί να έχει ένα interaction με τους πολίτες. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε το Σεπτέμβριο? Εμείς λέμε αρκετά πράγματα, όπως θα ξέρεις, και προσπαθούμε το πρόγραμμά μας να το επικαιροποιούμε ανάλογα και με τις ανάγκες και με την ζήμωση που γίνεται την κοινωνική και την πολιτική με τους ανθρώπους της γειτονιάς. Όλους. Άρα, αυτή τη στιγμή δουλεύουν οι ομάδες μας, δουλεύουν παρότι είναι βάθη καλοκαιριού προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η δουλειά από όλα τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζεται. Άρα, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε προγραμματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Προγραμματικό προεκλογικό αγώνα, όπως κάναμε προγραμματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα βγάλουμε προς τα έξω με εκδηλώσεις, πέραν δηλαδή των εντύπων και των. Λιγότερο χαρτί, όπως είπαμε. Λιγότερο χαρτί. Αυτό το δεσμευόμαστε, το ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε την ίδια επιβάρυνση στην πόλη από τις δικές μας τις δράσεις. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πλήρως οικολογικό και το υποσχόμαστε, δεσμευόμαστε γι' αυτό, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και το δικό σας, όπως και το δικό σας. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτές τις προγραμματικές αιχμές που έχουμε, να αναλύσουμε το πρόγραμμά μας και φυσικά μέσα από στοχευμένες εκδηλώσεις στις γειτονιές της πόλης, θα κάνουμε μια σειρά από εκδηλώσεις για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε και τον κόσμο, να ακούσουμε τις απόψεις του, γιατί δεν μπορεί να ζητά συμμετοχή και να εκφράσει τον κόσμο αν τα λες από άμβονος. Ναι. Δεν εκφράζεις κανέναν άμα το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να πάμε και στις γειτονιές, να στήσουμε κάποιες εκδηλώσεις και να, με θεματικές ενότητες και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Στο debate θα είμαστε με χαρά. Τα αποδεχόμαστε από τώρα το εκτιμώ προσωπικά την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και ευχαριστούμε που και την προηγούμενη φορά έγινε ένας πολύ πολιτισμένος διάλογος και πάρα πολύ οργανωμένος και αξίζει τον κόπο να έρθουν και οι ανθρωποψήφοι μας, γιατί την προηγούμενη φορά δεν ήταν όλοι. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι τώρα πια δεν υπάρχει κανένα άλλο. Ο Δήμαρχος δεν ξανακατεβαίνει. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Θα είμαστε από ό,τι φαίνεται 8 διαφορετικοί υποψήφοι. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να τους γνωρίσει. Και νεότερες προσωπικότητες όλοι, γιατί τελικά μπορεί να έχει σημασία και αυτό. Ναι, μπορεί. Και είναι πολύ σημαντικό να τους γνωρίσει ο κόσμος και να όχι να αντιπαρατηθούμε στον αέρα, ναι, να εκθέσουμε τις απόψεις μας με έναν τρόπο ώστε ο κόσμος να βγάλει τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα. Και γνωρίζεστε και όλοι, ακόμα και με την κυρία Νάνου, η οποία από την τελευταία πενταετία ήταν στην περιφέρεια η κυρία Νάνου. Γνωρίζεστε, έχετε συνυπάρξει στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο και μαζί σου, οπότε δεν είναι ένα περιβάλλον που ξέρεις, βλέπω κάποιον και δεν τον γνωρίζω. Ξέρετε και τις πολιτικές τους θέσεις και τις πολιτικές τους γραμμές, τις κατευθύνσεις, από ποιο χώρο προέρχονται.
θα μας πείτε και το πρόγραμμά σας, θα μας πούν και αυτοί το πρόγραμμά τους. Θα το κρίνουμε και εμείς δημοσιογραφικά, θα το κρίνουμε ποιος είναι καλύτερος, για να ξαναπάω πάλι στην αρχή της συζήτησης, όχι ποιος είναι καλός, γιατί πάντοτε ο προηγούμενος κάτι αφήνει. Αυτό για μένα είναι αξίωμα. Συμφωνώ απόλυτα. Να πω κάτι ότι εγώ με την κυρία Νάνου δεν ήμουν στο προηγούμενο. Αν δεν ανέλαβα το 2018 και πήγα στο 2019. Παρ' όλα αυτά, όλοι γνωριζόμαστε. Συνηθίζω να λέω την έκφραση: είμαστε όλοι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Ναι. Κυρίως το πολιτικό προσωπικό της πόλης είναι λίγο πολύ γνωστό και. Κλειστό κλαμπ, αλλά μέσα μεταξύ μας. Θα θέλαμε να ανοίξει. Να, αυτό κουμπώνει και με το ότι η αντιπροσώπηση μειώθηκε από 41 στους 35. Αυτό το κάνει πολύ πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο να γίνει μέρος της λήψης των αποφάσεων, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο. Και να μου δίνεται ευκαιρία να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να εκφράζεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από τις εκλογές, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να τους εμπλέκουμε και στο πεδίο. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Εσύ ήσουν εκεί και είδες, κάναμε πολλές εκδηλώσεις με δημόσια ιστορίας, με πολιτικά ζητήματα στα οποία... Και ποικιλία. Ποικιλία, ο κόσμος ήρθε και όχι μόνο, ήρθε πιο κοντά μας, μας γνώρισε, συνομίλησε με εμάς, με τους ιστορικούς, συνομίλησε με την ιστορία, αλλά όπως και με το φεστιβάλ Μικρασιατικής Μνήμης, κάναμε μια σειρά από εκδηλώσεις για να καταλαβαίνει ο πολίτης ότι εμείς δεν είμαστε μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκφέρουμε την άποψή του και να το συνδέουμε με τις αποφάσεις σε θεσμικό επίπεδο, αλλά για να είμαστε εδώ για να συνομιλούμε μαζί του και να αλλάζουμε στο πεδίο την κοινωνία. Ελπίζω να προλάβετε και το Σεπτέμβριο να κάνετε και τέτοιες δρασούλες, γιατί ξαναλέω, είναι ένας μήνας, πολύ συμπαγής πολιτικός χρόνος, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά ένας μήνας. Θα κάνουμε μια εκδήλωση, μιας και τώρα γι' αυτό είναι είδηση, και προσκαλούμε όλους, θα κάνουμε μια εκδήλωση με τους ιστορικούς μας ή κάποιους από αυτούς για τον αθλητισμό στην πόλη και τα σωματεία. Έχεις καθόλου... Τα αθλητικά σωματεία. Περίπου ημερομηνία, πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου, δεύτερη... Θα είναι στην αρχή με μέσα του Σεπτέμβρη. Ανοιχτή, σε ανοιχτό χώρο. Σε ανοιχτό χώρο θα είναι. Θα είναι σε γειτονιά. Okay. Και θα είναι... Ωραία ιδέα. Θα είναι για τους... Πολύ βαρύ να μην είναι μόνο. Θα είναι για τα αθλητικά σωματεία. Α, εξαιρετικά. Θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και θα συνομιλήσω, οπότε μπορεί να έρθει όλος ο... Φαντάζομαι θα εκπροσωπηθούν, αν όχι όλα, τα περισσότερα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε, ναι. Γιατί έχουν πολλή ιστορία, ναι. Και του Πανιώνιου και του Μήλου. Ακριβώς, ακριβώς. Πάνε πολύ πίσω. Θα προσπαθήσουμε, ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω, να τη λήξουμε την κουβέντα, γιατί είχε αρκετή ζέστη. Ναι, και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και με τη ζέστη. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, θα τα ξαναπούμε. Εκτιμώ ότι μπορεί να τα ξαναπούμε και πριν το debate. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλωστε, βρισκόμαστε συχνά. Καλό αγώνα. Ξαναλέω, πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος, αλλά τώρα πρέπει να δείξετε ότι τρέχετε. Πιθανόν, όπως είπες, να τρέχετε και να μην φαίνεται, αλλά για να τρέξετε εξωτερικά πρέπει πρώτα να τρέξετε εσωτερικά. Φαίνεται ότι θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Φαίνεται λοιπόν ότι και στις 8 και στις 15 θα έχουμε εκλογές. Ο Δήμαρχος Νέας Μύρνης δεν συνεχίζει, ο Σταύρος Δουλάκης, οπότε σίγουρα θα έχουμε κάτι άλλο, το οποίο πιθανόν να κουβαλάει και ενεργητικό και παθητικό σε αυτή την πόλη, πιθανόν και όχι. Καλή επιτυχία στη Οφή, καλή επιτυχία στον Δημήτρη Παυλόπουλο από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Όλη η συλλογικότητά μας σας ευχαριστεί και τον όμιλο το δικό σας εδώ, το δημοσιογραφικό, γιατί μας δίνει πάντα βήμα. Θα χρειαστούμε αυτή τη δύναμη. Θα μας τη δώσει ο κόσμος. Μαζί με το δικό μας τον αγώνα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση διακυβέρνησης του Δήμου. Να ευχηθώ όχι μόνο σε μένα, όμως να είμαστε και σε σένα, να είσαι υγιής, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ όλοι πολύ. Και στους ανθυποψηφίους μας, να κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος θα είναι υψηλού πολιτικού πολιτισμού και να έχει πραγματικά προτάσεις οι οποίες θα δώσουν ένα μέλλον πιο καλό για το Δήμο μας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ ωριακό σημείο και το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι καλά και να λειτουργούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Σε ευχαριστώ. Οπότε στο επανειδή. Καλή αντάμωση. Λοιπόν, Θέμης Παυλόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής με τη Στροφή Νέας Μύρνης. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε μια τελευταία συνέντευξη, κουβέντα, συζήτηση και ραντεβού του Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, γεια σας.